κατακαιρματίζει τα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες για να εμπορευματοποιηθούν ευκολότερα, σπάζοντας το ενιαίο καθολικό, ισότιμο χαρακτήρα τους και για να χαθεί η κρατική πολιτική ευθύνη. Χειρότερες υπηρεσίες, συνεχές χαράτσομα, όξυνση των ανισοτήτων, φοινοί εργαζόμενοι, περισσότερα κέρδη για λίγους. Δηλαδή, τέλος στα ενιαία δικαιώματα και στη διεκδίκηση να υπάρχουν υψηλού επίπεδου δημόσια δωρεάν κοινωνικά δικαιώματα στην υγεία, στην παιδεία, την πρόνοια, την εργασία. Όχημά τους η δίθεν τοπικότητα, αυτονομία και αυτοτέλεια. Κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τους Δήμους. Συμπατριώτες, αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου υπηρετούν και αποκρύβουν από το λαό η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ, οι ελιές στα ποτάμια και με αυτήν ταυτίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πολιτική αντικειμενικά, παρά τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, στήριξε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεχόμενη τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις που αφορούν και την τοπική διοίκηση, όπως τοπική φορολογία, τοπικός κατακαιρματισμός κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιωτικοποίηση μέσω την ΣΕΠ, αυταπάτες περί τοπικής αντιμετώπισης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξάλλου και προκρίσεις, όπου είχε την Δημοτική Αρχή, πρωτοστάτησε στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στην ελαστική εργασία με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και τώρα με τη ΣΚΙΝΣΕ. Μέχρι χθες ήταν στη διοίκηση Δήμων μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Συντάξεων, από τα γερόντια μας, το ξεπούλημα της πατρίδας μας ψήφισε. Και έρχεται εδώ με θράσος να διεκδικηθεί την ψήφο σας. Συμπατριώτες, ορθώστε τείχο. Ποιος θέλει που έφυγε η εφορία? Αυτή δεν σηκώνε το χέρι της στη Βουλή? Να έρθει να μας πει τι τώρα. Στο πρόγραμμά της μιλάει για αλληλεγγύη. Ποια αλληλεγγύη? Δεν την έδειξα στη Βουλή. Στη Βουλή επεδίωξε να σταθεί απέναντί μας. Επεδίωξε την εξαθλίωσή μας. Συμπατριώτες, κοιτάξτε τη στάση του στο προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Πατσής, διορισμένος κάπου, εκτελούσε αποστολή κυβερνητική να κλείσει το κέντρο υγείας της Καρύστης. Εκεί δεν ήταν άνθρωποι? Δεν τους γέννησε μάνα εκεί? Έβαλε το χέρι του στην ολοκλήρωση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Εκτελεστικό όργανο της Τρόικας είναι και της κυβέρνησης και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να τον στηρίξετε? Αν του έδιναν εντολή να κλείσει το δικό μας κέντρο υγείας, θα το έκλεινε, συμπατριώτες. Τώρα όσο για τους υπόλοιπους υποψήφιους. Πού ήταν όλο αυτό το διάστημα? Εδώ, να βάλουμε κάποια ζητήματα. Πού ήταν η κυρία Ευσταθίου? Κοίταζε τη δουλειά της. Πού ήταν ο κύριος αναγνωστού και αυτός το ίδιο? Συμπατριώτες, συνηγόρησαν όλοι τους σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουμε και μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Θέλω να σας μιλήσω για τη στάση μας το προηγούμενο διάστημα, για τη στάση της λαϊκής εισπύρωσης απέναντι στα προβλήματα, το
τοπικά και όχι μόνο. Συμπατριώτες, ήμασταν μπροστά όταν έκλεινε η εφορία, όταν όλοι γελούσαν. Εναντιωθήκαμε στο κλείσιμο των υπηρεσιών που έρχεται μπροστά. Όπως το ΙΚΑ της Ελλειψού έκλεισε. Εναντιωθήκαμε στο εισιτήριο που επέβαλαν στο κέντρο υγείας. Ήμασταν μπροστά. Ήμασταν μπροστά στη ΔΕΗ και απαιτήσαμε να μην κοπεί κανένα χαρά, να μην κοπεί κανένα ρεύμα. Με τα χαράτσια που επέβαλαν. Απαιτήσαμε να μην κοπεί κανένα ρεύμα από κανένα νοικοκυριό. Οι άλλοι που ήταν. Πού ήταν όλο αυτό το διάστημα. Συμπατριώτες, βάλαμε θέματα στα δημοτικά συμβούλια. Μιλήσαμε για τις ελαστικές μορφές εργασίας που περάσαν μέσω των Δήμων. Για τα δίμηνα, τα οκτάμηνα. Εμείς θέλουμε να έχει ο κόσμος δουλειά. Όχι όμως μισή ζωή χωρίς δικαιώματα, μελοθάνατη. Πέρασαν αυτή την πολιτική.